κάτι απίστευτο. Μία απορία ή και μοναδική απορία που έχω, γι' αυτό σας παρακαλώ να ρίπτε το που σας είπα, απορίες. Λέγει, πώς αποκτάτε η ταπείνωση? Βέβαια θα μπορούσα να απαντήσω μόνο με δύο λόγια ως εξής. Άμα θέλεις, αποκτάτε η ταπείνωση. Δηλαδή θέμα θελήσεως. Και δεν αναφέρεται μόνο στο ζήτημα της ταπεινοφροσύνης, της ταπεινώσεως, αλλά σε οποιοδήποτε θέμα. Θέλεις να γίνεις πλούσιος, άμα θέλεις. Θέλεις να γίνεις μορφωμένος, άμα θέλεις. Θέλεις να γίνεις Άγιος, άμα θέλεις. Όταν λέγει ο Θεός Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί, σημαίνει αποτείνεται στη θέληση του ανθρώπου να εκτιμήσει δεόντως τα πράγματα και να υπεί θέλω να γίνω Άγιος και γίνεται Άγιος. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο θα το επιτύχει αυτό βεβαίως δεν είναι παρά πλέον μία καθοδήγηση. Προσέξτε μόνο, γιατί πολλές φορές υποπτεύομαι ότι όταν ζητούμε να μας πει ο άλλος πώς θα πετύχουμε κάτι, αναζητούμε στο βάθος έναν τρόπο που να μην κοπιάσουμε. Αυτό είναι μία μηχανή του εγώ, να θέλει να επιτύχει κάτι χωρίς κόπο. Αλλά χωρίς κόπο, σας προειδοποιώ, δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Πρέπει ο άνθρωπος να κοπιάσει. Έλεγαν οι αρχαίοι, τα καλά κόπης κτώνται. Τα καλά αποκτώνται με τους κόπους, με τους πόνους. Πόνος θα πει κόπος. Συνεπώς, όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να κοπιάσουμε προκειμένου να επιτύχουμε κάτι. Όμως, εγώ δεν θα σας έλεγα τι άλλο παρά πώς κατανέμετε το θέμα. Δηλαδή, τι είναι ταπείνωσης? Σε ποιες πτυχές της ανθρωπίνης υπάρξεως είναι η ταπείνωσης? Δηλαδή, να κάνουμε μία επισήμανση. Και ακόμη, αν θέλετε, μπορούμε να πούμε και μερικά πράγματα πώς θα την αποκτήσουμε. Στο βάθος όμως μένει αυτό το θέλω. Είναι και το θείον θέλω. Δηλαδή ο Θεός να θέλει. Αλλά επειδή ο Θεός θέλει, τότε δεν έχουμε παρά να συναντηθούν αυτά τα δύο θέλω, του Θεού και του ανθρώπου, και να επιτευχθεί το θαύμα. Το θαύμα του αγιασμού, της αγιότητος. Μέρος δε της οποίας αγιότητος είναι και η ταπείνωση. Βέβαια δεν θα πούμε, ούτε θα εξαντλήσουμε το θέμα το τι είναι ταπεινοφροσύνη, τι είναι ταπείνωση, ούτε πολλά πράγματα, παρά μόνο στοιχειώδη για να ανταποκριθούμε στην απορία. Θα ήθελα μόνο να σας έλεγα ότι η ταπείνωση αναφέρεται σε πολλές πτυχές της ανθρωπίνης υπάρξεως. Έχουμε την ταπείνωση της διανοίας. Έχουμε την ταπείνωση της καρδίας. Έχουμε την ταπείνωση της βουλήσεως. Και την ταπείνωση του σώματος. Πήρα τέσσερις όψεις. Και νομίζω ότι αυτές οι τέσσερις όψεις περικλείουν την ανθρωπίνη ύπαρξη. Έτσι πολλές φορές μπορεί να έχω μια ταπείνωση της διανοίας και να μην έχω μια ταπείνωση του σώματος. Ή αντίστροφα, να έχω μια ταπείνωση του σώματος και να μην έχω ταπείνωση της διανοίας. Θα το δείτε τώρα τι είναι το καθένα από αυτά και ελπίζω να βοηθηθούμε δια να επισημάνουμε πώς πρέπει να κινηθούμε. Και πρώτα-πρώτα η ταπείνωση της διανοίας. Εκφράζεται η ταπείνωση της διανοίας με κάτι πολύ σπουδαίο και μεγάλο που λέγεται απλότης.
η απλότης δεν είναι αρετή, είναι η συνισταμένη αρετών. Και η απλότης και αυτή κατανέμεται, θα λέγαμε σε κάποιους, το μης. Εδώ λέμε απλότητα διανοίας. Μπορούσαμε να πούμε απλότητα βίου και να συμπεριλάβουμε ολόκληρο τον άνθρωπον. Ποια είναι αυτή η απλότης της διανοίας? Όταν ο άνθρωπος γνωρίζει τα όρια του, τα όρια της διανοίας του, και δεν θέλει να τα υπερβεί. Είναι αυτό που λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι δεν πρέπει να πολυπραγμονεί εις άρρητα, να κάθεται να ασχολείται με πράγματα τα οποία δεν είναι δυνατόν αυτά να γίνουν αντικείμενον ερεύνης. Ξέρετε ότι στην Αγία Γραφή υπάρχουν πλήθος μυστηρίων. Αν κανείς θα ήθελε να αναζητήσει αυτά τα μυστήρια, ποια μυστήρια? Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχουν μυστήρια που καλείται ο άνθρωπος να τα γνωρίσει, και υπάρχουν μυστήρια που ο άνθρωπος δεν πρέπει να προχωρήσει. Εκεί που λέγει ο Θεός εις τον Μωυσέα, βγάλ τα υποδήματά σου προκειμένου να προχωρήσεις, γιατί ο τόπος είναι άγιος, σημαίνει θα βγάλεις τα υποδήματα της διανοίας, θα καταθέσει η διάνοια τον ορθολογισμό της και την περιέργειά της και θα αποδεχθεί το μυστήριο χωρίς να το ερευνήσει. Η άλλη κατηγορία, εκείνα τα οποία πρέπει να γνωρίσουμε, όπως αν προσέξατε σήμερα στην Ευαγγελική περικοπή, ο Χριστός είπε στους μαθητάς του ότι μιλάει με παραβολές, ήταν η παραβολή του σποραίος, ώστε εκείνοι που δεν έχουν όρεξη ή έχουν κακή προαίρεση να ακούν και να μην καταλαβαίνουν, να βλέπουν και να μην αντιλαμβάνονται. Αυτό έχει η παραβολή, κρύπτη. Στους Αποστόλους ερμηνεύει ο Κύριος. Τι λέγει? Ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, τις δε λυπείς εν παραβολές. Σεις, λέγει, σε εσάς δόθηκε να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, στους υπολείπους κλεισμένα εν παραβολές. Διότι δεν είναι άξιοι να γνωρίσουν οι άλλοι, δεν είναι άξιοι, αλλά αυτά πρέπει να τα ερευνούμε. Και λέγει ο Άγιος Σάκος Ήρος, τα μυστήρια της ταπεινόφρωσης αποκαλύπτεται. Τα μυστήρια του Θεού, και είναι τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, αποκαλύπτονται εις τους ταπεινούς. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Ώστε λοιπόν ο άνθρωπος θα ξέρει τι πρέπει να ερευνά και τι δεν πρέπει να ερευνά. Ακόμη πρέπει να υπάρχει μια ειλικρίνεια σε ό,τι στοχάζεται, σε ό,τι σκέπτεται. Ακόμη πρέπει να φανερώνει τα αδύνατά του σημεία, να φανερώνει την αγνοιά του, τα λάθη του και την ακαταληψία του, ότι δεν καταλαβαίνω ή δεν είναι δυνατό να το καταλάβω αυτό. Ακόμη δεν πρέπει να είναι φρόνιμος παρεαυτό, όπως λέει στην προς Ρωμαίους Ιωταβήτα 16 ο Απόστολος Παύλος. Τι θα πει φρόνιμος παρεαυτό? Μόνιμος, μόνος μου, να κάνω όπως τα ξέρω όλα, ότι έχω υψηλή φρόνηση και τα λοιπά. Όχι. Αυτό λέγεται ταπείνωσης της διανοίας. Ακόμα όταν αποδέχεται την πίστη ο άνθρωπος και δεν θέτει ένα αμφιβόλωτο περιεχόμενό της, να πει είναι, δεν είναι. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να λέγει εκείνο που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Ο λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος και άξιος πάσης αποδοχής. Ακούστε απλά, το είπε ο Θεός. Απλά, το είπε ο Θεός. Μπήκε μία αμφιβολία μέσα σας? Το είπε ο Θεός, τελείως. Αλήθεια θα αναστηθούμε? Το είπε ο Χριστός. Τέλος. Ησυχάζω. Αλλά γιατί λέγω το είπε ο Χριστός? Ο Χριστός ανεστήθη, ανελήφθη
έστειλε το Πνεύμα του Άγιον στον κόσμο. Άρα είναι αληθινός. Και συνεπώς, το λέει ο Χριστός. Τελείωσε. Αυτό που κοινωνώ είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μα η γλώσσα μου το καταλαβαίνει, κρασί και ψωμί. Μα το είπε ο Χριστός. Τέλος. Αυτό λέγεται ταπείνωση της διανοίας. Αντιθέτως, ο αιρετικός στερείται ταπεινώσεως διανοίας, γι' αυτό είναι αδύνατον ο άνθρωπος αυτός να γυρίσει πίσω. Μένει στον εγωισμό του. Ξέρετε δε ότι προσπαθεί ο υπερήφανος στην διάνοια να κάνει ερμηνεία λογική της Αποκαλύψεως, να καταλάβει εκείνο που πολλές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε, να ερμηνεύσει την πίστη, να λογικοποιήσει την πίστη. Αυτό είναι η υπερηφάνεια της διανοίας. Πάντως ο ταπεινός στη διάνοια είναι εκείνο που λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, ότι ο ταπεινός δεν υπερφρονεί παροδιφρονήν, αλλά φρονεί εις το σοφρονήν. Έχει αυτήν την παρήχηση των λέξεων που είναι πάρα πολύ ωραία. Ότι ο ταπεινός στη διάνοια δεν υπερφρονεί, δεν σκέπτεται παραπάνω πράγματα από εκείνα τα οποία πρέπει να σκέπτεται, αλλά σκέπτεται στο πώς μπορεί να σοφρονεί, να έχει φρόνηση σώα, δηλαδή να έχει ακεραία φρόνηση. Αυτή, παιδιά, είναι η ταπείνωση της διανοίας. Βέβαια έχει και άλλα πράγματα, όπως η σαφήνεια, ξέρετε, η σαφήνεια στο λόγο ή στον γραπτόν ή στον προφορικόν είναι ταπείνωση διανοίας. Η ασάφεια δεν είναι ταπείνωση. Πολλοί θέλουν να φανούν σοφοί στην ασάφειά τους, γιατί ακριβώς δεν είναι σοφοί και προσπαθούν να προσφέρουν την ασάφεια για να εντυπωσιάσουν ότι είναι σπουδαίοι και τρανοί και σοφοί. Βλέπετε η υπερηφάνεια. Έχουμε μετά την ταπείνωση της καρδίας. Η ταπείνωση της καρδίας, παιδιά, φανερώνεται δια της κοινωνίας με τα άλλα πρόσωπα. Εγώ θα έλεγα με ολόκληρη την κτήση, όχι μόνο με τα πρόσωπα. Βλέπει τους ανθρώπους ο ταπεινός στην καρδιά σαν εικόνες του Θεού. Δεν τους περιφρονεί. Καταδέχεται οποιονδήποτε άνθρωπο. Δεν υποτιμάει κανέναν. Λέει ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος, Β2,2, ότι αν κάποιος μπει μέσα στην σύναξή σας και είναι πλούσιος, λέει, χριστοδακτήλιος ανήρ, πλούσιος, φαντακτερός, τότε του λέτε κάτσε εδώ. Μπει κάποιος απλός άνθρωπος, εσύ κάτσε, λέει, σε εκείνο το σκαμνί, στο υποπόδιο των ποδών μου, κάτσε σε εκείνο το σκαμνί. Γιατί, αδελφοί, λέει ο Άγιος Ιάκωβος, όλοι είναι το ίδιο και πράγματι είναι όλοι το ίδιο. Δεν μπορείς να πεις βεβαίως σε αυτόν τούτο και σε εκείνον εκείνο. Άλλο θέμα είναι θέμα τιμής σε ένα αξίωμα, το να προσφέρεις, γιατί μπορεί κάποιος να πει, να ξέρω εγώ, να προσφέρεις ένα κάθισμα, κάποτε και διακριτικό, όχι γιατί θα υποτιμούσες τους άλλους, αλλά γιατί τιμάς το αξίωμα του κάποιου αυτού ανθρώπου. Προσέξτε αυτό το σημείο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όχι σαν υποτίμηση, αλλά σαν τιμή ενός αξιώματος. Ακόμα, λέει ο Απόστολος Παύλος, το αυτό εις αλλήλους φρονούντες, μη τα υψηλά φρονούντες, αλλά τις ταπεινείς συναπαγόμενοι. Δηλαδή με τους ταπεινούς να συναναστρέφεστε. Και το ότι πρέπει να φρονώ με εκείνα που φρονούν και οι άλλοι είναι ταπείνωση της καρδίας. Πολλές φορές, ξέρετε, θέλουμε να είμαστε κάτι πιο πάνω από τους άλλους. Γιατί με παραδοξολογίες, με, ξέρω εγώ, εντυπωσιακά πράγματα. Γιατί θα είμαι όπως είναι οι άλλοι. Όταν, κοιτάξτε, προσέξτε εδώ, λέμε κάποιος αρρωσταίνει, παθαίνει μια αρρώστια, θα πω στον εαυτό μου, κι εγώ μπορώ να το πάθω αυτό. Γιατί είμαι άνθρωπος. Λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, μη συγχαθείς άνθρωπον. Πρόσεξε, λέει, μη συγχαθείς άνθρωπον. Λέει, βρωμάει αυτός. Ή, δεν θέλω να πω ότι είναι ευχάριστο να βρωμάει ένας άνθρωπος δίπλα μας. Δεν θέλω να το πω αυτό. Αλλά πρόσεξε, λέει, μη τον συγχαθείς,
διότι και εσύ περίκησε σάρκα, είσαι ντυμένος με σάρκα. Αυτό σημαίνει ότι έχω ταπείνωση, ότι μπορώ να σταθώ μπροστά στους άλλους ανθρώπους με ταπεινό φρόνημα, ότι τους αγαπώ όλους. Μετά έχουμε, παιδιά, την ταπείνωση της βουλήσεως. Ποια είναι αυτή η ταπείνωση της βουλήσεως? Βουλήσεις θα πει θέλησης, ε? Είναι αυτές οι τρεις δυνάμεις της ψυχής: νόησης, συνέστημα, καρδία δηλαδή, βούλησης. Αυτή η ταπείνωση της βουλήσεως πραγματώνεται με τη διακονία. Όταν υπηρετώ, υπηρετώ τους άλλους. Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε: ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει. Και ξέρετε τι εικόνα έδωσε στους μαθητάς? Ντύθηκε, έβαλε, ζώστηκε μια ποδιά και πήρε μια λεκάνη με νερό και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών, λέγοντας: αυτό που είδατε σε μένα το διδάσκαλό σας, αυτό πρέπει να το κάνετε μεταξύ σας. Αυτός είναι μεγάλος, αυτός που διακονεί. Αλλά η διακονία αναφέρεται εις την ταπείνωση της βουλήσεως. Ο Απόστολος Παύλος, ως κριτήριο της χειρίας γυναικών που έμειναν χείρες, είναι αυτό. Λέγει: ή ένυψε, θα σας το διαβάσω, Α Τιμόθεος 5,10, η χείρα θεωρείται ενέργης καλής μαρτυρουμένη. Να μαρτυρείται σε έργα καλά. Έργα. Κοιτάξτε, ούτε διάνοιες, ούτε συναισθήματα. Έργα. Ή εξενοδόχησε, εδέχθηκε ξένους. Ή αγίων πόδας ένυψεν. Οι Άγιοι είναι οι χριστιανοί που λέγαμε την περασμένη φορά. Εάν έπλυνε τα πόδια των Αγίων, τότε φορούσαν σανδάλια οι δρόμοι σαν σχολισμένοι. Κατά κυριολεξία θα πει πλένω τα πόδια. Ήταν γνωστό αυτό ότι στα σπίτια έτσι έγινε το. Μεταφορικά σημαίνει: υπηρετώ τις ανάγκες των αδελφών. Ή θλιβωμένη σε πύρκιασε. Ή παντί έργο αγαθό επικολούθησε. Βλέπετε? Ώστε εδώ βλέπουμε ότι έχουμε την ταπείνωση της βουλήσεως, που είναι το να υπηρετώ τον άλλον άνθρωπο. Ταπείνωσης. Μένει ακόμα μία πτυχή. Είναι η ταπείνωση του σώματος. Εδώ προσέξτε λιγάκι. Πώς εμφανίζεται η ταπείνωση του σώματος? Με το απλό ντύσιμο, την απλή κόμωση και την απλή συμπεριφορά. Αν καθίσω, μόλις πάω σε ένα κάθισμα, καθίσω που να κινδυνεύουν οι σούστες του καθίσματος, να πέσω επάνω στο κάθισμα και αμέσως να βάλω το ένα πόδι επάνω στο άλλο, να βγάλω την ταμπακέρα μου, να βγάλω ένα τσιγάρο και να πατήσω την αναπτήρα και να αρχίσω να καπνίζω έτσι κάπως εντυπωσιακά, αυτό λέγεται ταπείνωση του σώματος? Δεν νομίζω. Όταν περπατώ σαν γύφτικος και πάρνη, υπερηφανευόμενος, αυτό είναι ταπείνωσης? Δεν νομίζω. Προσέξτε. Λέει η Σοφία Σιράκ 19,30. Στολισμός ανδρός, και φυσικά και γυναικός, και γέλος οδόντων και βήματα ανθρώπου αναγγέλει τα περί αυτού. Το πώς θα ντυθείς, το πώς θα φανούν τα δόντια σου γελώντας και το πώς θα περπατάς φανερώνουν ποιος είσαι, αν είσαι ταπεινός ή υπερήφανος. Προσέξτε, παιδιά, εάν ακολουθούμε τη μόδα, αυτό δεν είναι ταπείνωσης. Σήμερα όλες οι κοπέλες ή σχεδόν όλες φοράν παντελόνια. Αυτό δεν είναι ταπείνωσης. Αν πεις ότι θα βάλω παντελόνι επειδή φορούν όλοι. Ταπείνωση θα πει να φορώ πάντα το σεμνό πράγμα. Θα μου πείτε, δεν είναι σεμνό το να φορώ παντελόνι? Όχι δα. Γιατί δεν είναι? Πιστεύω θα μου ρηφθεί η απορία την ερχομένη φορά.
γιατί δεν είναι. Γιατί είναι στολή ανδρική. Το λέγαμε πέρσι αυτό, στη σειρά που κάναμε στη γένεση. Το θυμόσαστε, είναι στολή ανδρική. Δεν μπορείς να θέλεις να γίνεις όπως είναι ο άνδρας. Εκείνο το unisex δεν έχει καμία θέση μέσα στο Ευαγγέλιο, μέσα στο Χριστιανισμό. Εκείνη η ομοιομορφία των φύλων. Θα είσαι η γυναίκα υπό τον άνδρα. Τελείωσε. Χωρίς αντιλογία, ως ή μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Έτσι είναι. Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα. Τελείωσε. Τι θα πει αυτό, ό,τι λέει η λέξη. Σας το έχω πει πολλές φορές και έχω και παρανοηθεί πάνω στο σημείο αυτό. Ο φεμινισμός, θα δείτε εικόνες, φωτογραφίες, εκεί που υπάρχουν αυτές, εκεί που υπάρχουν. Γυναίκες με παντελόνια να σκουπίζουν τους δρόμους, να κρατάνε κομπρεσέρ, να σπάζουν τους δρόμους και να σπρίζουν τα δημόσια κτίρια. Σας αρέσει αυτό? Εγώ σας είπα, πέρσι συνέβη, ερχόμουν εδώ στο μάθημα και είδα μια μεγάλη νταλίκα και οδηγούσε η γυναίκα με παντελόνια, την νταλίκα αυτή, και κάτι χάλασε. Εμείς σταθήκαμε εκεί να περάσουμε γιατί είχε κλείσει το δρόμο. Αυτή ήταν σε στεναχώρια πως θα φτιάξει την νταλίκα της. Λέω και εγώ από μέσα μου, καλά να πάθεις, ήθελες νταλίκα, ήθελες παντελόνια, ήθελες unisex. Τράβατα τώρα. Τι νομίζετε, η γυναίκα φτύρεται στο unisex? Σε αυτή την uni θα πει ομοιόμορφος, στην ομοιομορφία των φύλων. Ναι, φτύρεται. Λοιπόν, θα ντυθούμε σεμνά, θα ντυθούμε απλά. Αλλά ας έρθουμε στο κύριο σημείο της ερωτήσεως. Πώς αποκτάται η αληθής ταπείνωσης? Αφού επισημαίνω με αυτά που σας είπα, αλλά πολύ σύντομα και φυσικά δεν εξαντλούμε το θέμα, ερχόμεθα να δούμε πώς μπορούμε να αποκτήσουμε την ταπείνωση. Πρώτα με την μετάνοια, η οποία είναι καρπός βαθιάς αυτογνωσίας. Όταν δεχθώ ποιος είμαι, η μετάνοια, δω ποιος είμαι και αρχίζω να μετανοώ για τον εαυτό μου, και τότε δέχομαι κάθε ατιμία. Ατιμία θα πει μη τιμή. Μην το πάρετε με την τρέχουσα σημασία ατιμία. Μη τιμή. Ήβριν και πειρασμόν. Άμα τα δεχθώ αυτά και πω τι είμαι εγώ, είμαι σπουδαίος, έχω μια δοκιμασία, μια δυσκολία, μη πω ουφ, θα πω τι είμαι εγώ για να πω το ουφ. Θα το δεχθώ αυτό. Αυτό λέγεται ότι έχω μια μετάνοια. Βλέπω τον εαυτό μου ότι είμαι τίποτα και αποδέχομαι ό,τι επιτρέπει για μένα ο Θεός. Δεύτερον, πρέπει να έχω το κατά Θεόν πένθος. Αυτό το κατά Θεόν πένθος, ξέρετε, εξορίζει τον θυμόν. Όταν πενθεί κανείς εσωτερικά, δεν θυμώνει. Θα πείτε, πώς μπορώ να μη θυμώνω όταν έχουμε κατά Θεόν πένθος? Λέει ο Αβάς Ισαΐας, το μη πλήξε την συνείδηση του πλησίον, τίχτη την ταπείνωση. Να μη πλήξω την συνείδηση του αλουνού, τον προσβάλλω θυμωμένος και υπεροπτικά, αυτό λέγει γεννάει την ταπείνωση. Να μη προσβάλλω τον άλλον. Τρίτον, είναι το πνεύμα της μαθητείας. Ξέρετε τι είπε ο Χριστός? Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώ στην καρδία. Μάθετε από μένα. Συνεπώς πρέπει να μαθητεύσω σε ένα πρότυπο. Και αυτό το πρότυπο, το υπόδειγμα, είναι αυτός ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Μάθετε, λέγει, από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινώ στην καρδιά. Έτσι πρέπει πραγματικά να έχω ταπείνωση, μαθητεύοντας στον Ιησού Χριστόν, ο οποίος είναι ο μεγάλος ταπεινός. Όταν, παιδιά, έχουμε αυτά τα τρία, δηλαδή την μετάνοια, το κατά Θεόν πένθος και το πνεύμα της μαθητείας, έχω τον τρόπο, έχω το εργαλείο να μπω στο χώρο της ταπεινοφροσύνης. Κατά τα άλλα, ματαιοπονώ.
θα θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι ο τελευταίος άνθρωπος, ότι είμαι το σκουλίκι. Να σας πάρω μερικά έτσι εντυπωσιακά πρακτικά. Ξέρετε ότι στο σχολείο πρέπει να μαθαίνουμε γράμματα. Ο μαθητής, μαθήτρια πρέπει να το έχει καθήκον αυτό. Πρέπει να μάθω γράμματα. Όπως ο πατέρας μου πηγαίνει στη δουλειά του και κοπιάζει, πρέπει και εγώ να κοπιάσω στα θρανία, στη μελέτη μάλιστα. Αυτό είναι σωστό? Είναι ταπείνωσης. Ναι, γιατί δεν λέγω, ναι, ο πατέρας μου είναι στη δουλειά του και η μάνα μου στο νοικοκυριό της, αλλά εγώ θα χαζεύω. Εγώ θα γυρίζω από εδώ και από εκεί, ούτε στο σχολείο θα πηγαίνω, ούτε θα διαβάζω. Αυτό είναι υπερηφάνεια. Όχι, θα κουραστώ, θα εργαστώ, θα δουλέψω. Καλώς έως εδώ. Από τη στιγμή που θα πω πρέπει να γίνω ο πρώτος μαθητής και αλίμονο σε εκείνον που θα τολμήσει να με ξεπεράσει, αρχίζω να θλίβομαι, να στεναχωριέμαι. Γιατί άλλος να είναι πρώτος και όχι εγώ? Να υπάρχει ένα κυνηγητό των βαθμών, δηλαδή μία βαθμοθυρία, κυνηγητό των βαθμών. Τότε τι κάνουμε? Αυτό είναι υπερηφάνεια. Τι πρέπει να κάνω? Θα μένω ταπεινός στο να δουλεύω χωρίς να ζητώ τα πρωτεία. Αν τώρα οι επιδόσεις μου φτάσουν να είμαι ο πρώτος μαθητής, άλλη παράγραφος αυτό. Άλλη παράγραφος. Ξέρετε στο σχολείο τι συναγωνισμός γίνεται? Φοβερός. Όχι διότι θέλουμε κάποτε να επιτύχουμε σε κάποιες εξετάσεις. Δεν είναι αυτό. Είναι και θέμα προβολής. Είναι και θέμα γοήτρου. Ότι εγώ είμαι ο πρώτος μαθητής στην τάξη μέσα, η πρώτη μαθήτρια. Πολύ κακό πράγμα. Παιδιά, από εδώ θα ξεκινήσετε. Θα πείτε, χρέος μου να μελετώ, όχι για να είμαι πρώτος, άλλο αν βγω πρώτος, το ξαναλέγω. Χρέος μου να υπηρετώ στο σπίτι, να μην αντιλέγω στο σπίτι. Μου λέει κάτι η μητέρα μου, ο πατέρας μου. Ναι μητέρα, ναι πατέρα, ναι. Μου λέει ο αδελφός μου, η αδελφή μου, φέρε μου ένα ποτήρι νερό. Ναι, θα σου φέρω ένα ποτήρι νερό. Όχι, μπα, και ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις να σου φέρω ένα ποτήρι νερό? Σήκω το πάρεις μόνος. Παιδιά, α, όχι. Ναι, θα πω, θα σου φέρω ένα ποτήρι νερό. Έτσι, αν κάνουμε την άσκηση, σας είπα έτσι κάνα δύο πραγματάκια, κάνουμε την άσκηση, θα αποκτήσουμε την ταπεινοφροσύνη της διανοίας, ταπεινοφροσύνη της καρδίας, ταπεινοφροσύνη της βουλήσεως, ταπεινοφροσύνη του σώματος, να είναι κανείς απλά ντυμένος. Απλά, καθαρά, όχι ατσούμπαλος. Η εποχή μας εμφανίζει μια ατσούμπαλιά. Αυτό δεν σημαίνει ταπεινοφροσύνη. Αυτό είναι μια ατιμέλεια, είναι κάτι πολύ άσχημο πράγμα. Αχταίνεις τη βγαίνουν με κάτι ξεμαλιασμένα πράγματα, κάτι φοβερό. Κάτι παντελόνια βρώμικα, φοβερό πράγμα. Αυτό δεν είναι ταπείνωση. Το κάνουμε γιατί είναι μόδα να είμαστε έτσι. Να καθόμαστε κατάχαμα και δεν ξέρω τι άλλα. Καθαρά τα ρούχα μας. Περιποιημένα, φτωχά δεν πειράζει. Μπαλωμένα δεν πειράζει. Αλλά απλά. Απλά. Τότε μαζί με τη μετάνοια, το κατά Θεόν πένθος και τη μαθητεία μου στο αιώνιο πρότυπο που είναι ο Ιησούς Χριστός, το πρότυπο της ταπεινοφροσύνης, ελπίζομαι ότι έτσι θα κάνουμε μία απόπειρα να αποκτήσουμε την μεγίστη των αρετών που λέγεται ταπείνωσης. Και τώρα ερχόμεθα, παιδιά, στην ώρα των απορριών. Λέει μια απορία σας. Πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τον φόβο μας για τον θάνατο? Βεβαίως το φαινόμενο είναι παγκόσμιο και πανανθρώπινο. Ο φόβος για τον θάνατο, ύστερα αν το θέλετε, αν δεν υπήρχε ο φόβος του θανάτου, ή καλύτερα, αν δεν υπήρχε ο θάνατος, τότε ο άνθρωπος δεν θα φιλοσοφούσε. Εκείνο που λέγαμε στο μάθημά μας, το προηγούμενο, ότι ψάχνει να βρει ο άνθρωπος την αλήθεια στο βάθος, είναι διότι
υπάρχει ο θάνατος. Θα μου πείτε, δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος να φιλοσοφεί, έστω και αν δεν υπήρχε ο θάνατος? Σας λέγω, στο βάθος είναι το φαινόμενο του θανάτου. Τι υπάρχει παραπέρα? Θα ζήσω αιωνίως ή τελειώνω εις τον τάφο? Αυτό το ερώτημα εγέννησε τη φιλοσοφία. Γι' αυτό το λόγο θα λέγαμε είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και βεβαίως, επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει την αλήθεια, γι' αυτό ακριβώς και έχει το φόβο. Διότι μπορεί ίσως να με καθησυχάζει κάποιο φιλοσοφικό σύστημα περί του θανάτου, αλλά άραγε είναι αλήθεια αυτό το οποίο υπάρχει ως δεδομένο από τη φιλοσοφία, θέτει το ερώτημα ο άνθρωπος. Ξέρετε, στους χρόνους του Ιησού Χριστού, δηλαδή στους χρόνους της Καινής Διαθήκης, όλα τα φιλοσοφικά συστήματα είχαν εξοφλήσει και όλες οι θρησκείες είχαν χρεοκοπήσει. Έμενε κάτι να πει ακόμα η στοϊκή φιλοσοφία, την οποία υπηρέτησε, όπως γνωρίζετε, ο Μάρκος Αυρήλιος, αυτοκράτορ. Ο Μάρκος Αυρήλιος έγραψε ένα βιβλίο «Εις εαυτόν», και το φιλόσοφος, αλλά το περίεργο, το τραγικό για αυτόν είναι το εξής: υπήρξε φιλόσοφος, έγραψε σύγγραμμα φιλοσοφικών και εστάθη διώκτης των χριστιανών. Η Αγία Παρασκευή, στο ναό της οποίας βρισκόμεθα, εμαρτύρησε επί Μάρκου Αυρηλίου. Αυτά είναι τα περίεργα και τα αντιφατικά. Αν ήσουν φιλόσοφος πραγματικά, θα άφηνες ελεύθερον των χώρων, το πεδίο ελεύθερον, ο άλλος να ψάξει, να φιλοσοφήσει, να βρει, να πιστεύει. Γιατί θέτεις υποδοκιμασία, και μάλιστα σε τρομερό μαρτύριο τους χριστιανούς, Μάρκε Αυρήλιε? Είναι περίεργο. Αλλά ο φόβος αυτός, παιδιά, προέρχεται από την άγνοια του τι υπάρχει παραπέρα. Μέσα στον Ιουδαϊσμό έχουμε γνώση του τι υπάρχει παραπέρα, αλλά ο φόβος δεν φυγαδεύεται. Υπάρχει ο φόβος. Ξέρετε γιατί? Διότι ο Εβραίος γνωρίζει κατά αποκάλυψη τι υπάρχει και τι μαθαίνει. Υπάρχει ο σκοτεινός Άδης. Γι' αυτό λέγει ο Δαβίδ σε ένα ψαλμό του: «Πριν με πάρεις, Κύριε, από τη ζωή τούτη, άσε με λίγο να αναψύξω, άσε με λίγο να χαρώ τη ζωή αυτή. Ύστερα, εκεί στον Άδη, ποιος θα σε υμνήσει τη στιγμή που το σώμα μας με τις φωνητικές χορδές του θα λιώσει στον τάφο? Ποιος θα σε υμνήσει στον Άδη?» Γι' αυτό λοιπόν άσε με να ζήσω. Γι' αυτό εθεωρείτο η μακροζωία από τα φυσικά δώρα του Θεού ως το μεγαλύτερο. Θυμηθείτε στην πρώτη εντολή της επαγγελίας, όπως λέγεται, που είναι η τιμή προς τους γονείς: «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου», ή να ευσυγέννητε και έσυ μακροχρόνιος επί της γης της αγαθής. Γιατί θα είσαι μακροχρόνιος? Ακριβώς γιατί ο τόπος των ψυχών, ο Άδης, ή το φοβερός. Περί Άδου μίλησαν και οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά δεν μπορούσαν να το βεβαιώσουν αυτό. Υπάρχει, δεν υπάρχει και πώς υπάρχει? Εδώ έχουμε αποκάλυψη. Υπάρχει ο Άδης και είναι τρομερός για τις ψυχές. Είναι ζωφερός, είναι σκοτεινός ο Άδης. Συνεπώς, δώρον για τον πιστόν άνθρωπο τι είναι τώρα? Δώρο για τον πιστό είναι να ζήσει πολλά χρόνια πάνω στη γη, και έτσι όσο το δυνατόν αργότερα και αργότερα να φτάσει στον Άδη. Έρχεται ο Χριστός, ο οποίος κατήλθε εις τον ζωφερόν Άδη, και ο Άδης, μέρος του Άδου, εκεί που είναι οι δίκαιοι, έγινε παράδεισος.
όταν είπε εις τον ληστήν, σε βεβαιώνω ότι σήμερα μαζί μου θα είσαι εις τον παράδεισο. Πού πήγε ο ληστής? Επήγε εις τον Άδην. Ο Χριστός πήγε λίγο πιο μπροστά, διότι απέθανε ο Κύριος επί του Σταυρού ώρα 3 το μεσημέρι. Οι ληστές λίγο μετά, αφού βεβαίως τους έσπασαν τα κόκαλα για να πεθάνουν. Έτσι ο ληστής έφτασε λίγο μετά. Ο ληστής δεν βρήκε τον Άδη, βρήκε τον Παράδεισο. Κατά κυριολεξία λοιπόν αυτό που του είπε ο Χριστός, σε βεβαιώνω μαζί μου θα είσαι σήμερα. Πότε σήμερα? Πριν βασιλεύσει ο ήλιος. Αυτό είναι το σήμερα κατά το εβραϊκό ημερολόγιο. Θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Δεν πήγε λοιπόν στον Άδη, πήγε στον Παράδεισο ο ληστής, ο επί του Σταυρού, ο καλός ληστής. Έτσι παιδιά, όταν ο Χριστός πέθανε και κατήλθε στον Άδη, τον Άδη, μέρος του Άδου, γιατί όσοι δεν πίστεψαν και όσοι έμειναν ψυχρές, παγωμένες, αμαρτωλές ψυχές, δεν πίστευσαν στον Χριστό. Δεν εδέχθησαν ούτε εκεί τον Χριστό. Μη σας φαίνεται περίεργο αυτό. Έμειναν όπως ήσαν και περιμένουν την κρίση για να εισέλθουν στην κόλαση. Οι ψυχές των δικαίων εδέχθησαν τον Χριστό και ο Χριστός τους πήρε, μετέβαλε μέρος του Άδου σε παράδεισο. Έτσι λοιπόν ο παράδεισος είναι φωτεινός, μόνο που είναι ατελής, διότι λείπει το σώμα, είναι μόνον οι ψυχές. Είναι σε ευτυχία, είναι μέσα στη δόξα του Θεού. Είναι θεωμένες οι ψυχές αυτές. Όλοι οι Άγιοι εκεί είναι. Αναμένουν όμως, σας είπα, υπάρχει μία έλλειψη. Αναμένουν να επαναποκτήσουν το χαμένο τους από το θάνατο ή το μαρτύριο σώμα τους. Έτσι, όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, αυτοί θα περάσουν από τον Παράδεισο εις την Βασιλεία του Θεού. Στη Βασιλεία του Θεού θα ζουν με τα σώματά τους. Στον Παράδεισο μόνο ως ψυχές. Στον Άδη οι αμαρτωλοί ως ψυχές. Στην κόλαση με τα σώματά τους. Συνεπώς, ένας ο οποίος γνωρίζει ότι τον θάνατον τον ενίκησε ο Χριστός και ότι άμα φύγει από την παρούσα ζωή και αγαπάει τον Χριστό και είναι τηρητής των εντολών του Χριστού, τότε φοβείται πια τον θάνατον? Γι' αυτό παιδιά έχουμε το φαινόμενο των μαρτύρων. Όπως γνωρίζετε, στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχουμε μάρτυρες πλην μιας οικογενείας, της οικογενείας των Μακαβαίων, οι οποίοι έχουν όλα τα χαρακτηριστικά, παρότι ξεκινά το θέμα τους από μια εθνικό-θρησκευτική υπόθεση, το μαρτύριό τους ουσιαστικά έχει όλα τα γνωρίσματα του χριστιανικού μαρτυρίου. Ένας από τα 7 παιδιά της Σολομονής, και αυτοί μάρτυς, και ο δάσκαλός τους ο Ελεάζαρος μάρτυς, ξέρετε τι είπε? Λέει στον Αντίοχον, Έλληνας ο Αντίοχος ο Επιφανής, από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τύρανε, αν τώρα εσύ καταστρέφεις τη ζωή μου και τα μέλη μας τα κόπτεις από το σώμα μας, σου λέγω τούτο, ο Θεός θα μας αναστήσει, ακούστε, θα μας αναστήσει και θα μας δώσει πίσω τα χαμένα μέλη του σώματός μας. Να γιατί, σας είπα, είναι ένα προανάκρουσμα του χριστιανικού μαρτυρίου, το μαρτύριο των Μακαβαίων. Εάν όμως μέσα στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης με τον αληθινό Θεό έχουμε μάρτυρες μόνο αυτές τις ψυχές, ρίξτε μια ματιά τώρα στην Καινή Διαθήκη, εκατομμύρια μάρτυρες. Γιατί? Γιατί πια ο Άδης δεν είναι ο ζωφερός. Έτσι ο άνθρωπος, ο χριστιανός, δεν φοβείται πια τον θάνατο. Μόνο πρέπει να σας πω κάτι.
δεν είναι το θέμα εκεί. Το θέμα είναι κατά πόσο υπήρξα πιστός άνθρωπος τηρητής των εντολών του Θεού. Υπήρξα σωστός τηρητής; Μήπως δεν υπήρξα; Και τότε μπορώ να διατηρώ έναν φόβο. Έναν φόβο διότι δεν ξέρω που θα απολύξω. Θα με δικαιώσει ο Θεός; Το βλέπουμε αυτό στη ζωή πολλών Αγίων, να έχουν κάποιο φόβο. Είναι όμως και ένα ακόμα στοιχείο. Ας μου επιτραπεί να το πω ότι είναι φυσικό στοιχείο. Παρότι προχωρούν στο μαρτύριο οι χριστιανοί, είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Επειδή ο χωρισμός είναι αφύσικο πράγμα και είναι ο φόρος που πληρώνουμε δια την πτώση μας, γι' αυτό πάντα υπάρχει ένας φόβος. Όμως ο φόβος αυτός είναι ή μηδέν ή κοντά στο μηδέν. Ο πιστός άνθρωπος δεν φοβείται τον θάνατο. Ο πιστός άνθρωπος που αγαπάει τον Ιησού Χριστόν δεν φοβείται τον θάνατο, αρκεί να έχει την πληροφορία ότι ο Χριστός ενικεί μέσα του, και φυσικά ο θάνατος νικήθηκε από τον Χριστό και έτσι μένει στον Χριστό μέσα ο πιστός. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ακούστε τι είπα, στο Χριστό, ενσωματωμένος, γι' αυτό κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, στο Χριστό, ώστε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν φανερωθεί ο Χριστός, πότε; Κατά τη Δευτέρα του παρουσία, δηλαδή η ζωή μας. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός, όταν φανερωθεί ο Χριστός, δηλαδή η ζωή μας, τότε θα φανερωθεί και η δική μας η ζωή, η ύπαρξή μας. Διότι εκείνος ζει, θα ζήσουμε και εμείς σε εκείνον, γιατί είμαστε φυτεμένοι μέσα σε εκείνον, είμαστε ενσωματωμένοι στον Χριστό. Γι' αυτό ζούμε τη μυστηριακή ζωή, παιδιά, και πρέπει να τη ζούμε σωστά, ακριβώς για να μας αναστήσει, όπως λέει ο Κύριος, την εσχάτην ημέρα. Αυτά έχω να πω για την απορία, πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε το φόβο μας για το θάνατο. Και έρχομαι τώρα σε μια άλλη απορία. Γιατί μικροί και μεγάλοι πρέπει να ασκούν την αρετή της υπακοής; Μάλιστα. Τι είναι υπακοή; Ξέρετε ότι οι πρωτόπλαστοι εις τον Παράδεισο δεν έδειξαν υπακοή; Δεν πίστευσαν εις τους λόγους του Θεού και δεν υπήκουσαν. Επειδή δεν πίστευσαν, παρέβησαν και την υπακοή. Ξέρετε ότι η υπακοή τρέφεται από την πίστη. Αν δεν πιστέψεις, δεν μπορείς να κρατήσεις και την υπακοή. Η πίστη γεννάει την υπακοή. Η υπακοή λοιπόν είναι αναγκαία. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο πρώτος Αδάμ έγινε το άνθρωπος παρακοής. Ο δεύτερος Αδάμ, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, άνθρωπος υπακοής. Ο Αδάμ παρήκουσε στο θέλημα του Θεού και απέθανε. Ο δεύτερος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, με την ανθρωπίνη πάντα του φύση, υπήκουσε εις τον Θεό. Γι' αυτό και έγινε ο γενάρχης της ζωής. Όχι με τη θεία του φύση, αλλά και με την ανθρωπίνη του φύση, ακριβέστερα με την θεανθρωπίνη του φύση. Είναι ο γενάρχης της ζωής. Διότι, όπως λέει πάλι η Αγία Γραφή, παρακοή θάνατος, υπακοή ζωή. Τι είπε ο Θεός πρωτοπλάστους; Αν με ακούσετε θα ζήσετε, αν δεν με ακούσετε θα πεθάνετε. Πώς μπορούμε να δούμε την υπακοή τώρα πιο πρακτικότερα; Θα μπορούσαμε να είπουμε, παιδιά, ότι αρχικά ξεκινάει η υπακοή στους γονείς. Είναι τα πρώτα πρόσωπα που συναντούμε στη ζωή μας όταν ερχόμεθα εις τον κόσμο αυτόν. Η υπακοή στους γονείς είναι μεγάλο κεφάλαιο. Να πει κανείς στον πατέρα του, στη μητέρα του, εγώ το καταλαβαίνω αλλιώτικα. Είναι πολύ φυσικό κάτι να το καταλαβαίνουμε αλλιώτικα.
αλλά επειδή μου το λες θα το κάνω. Τι σπουδαίο αυτό. Αλλά επειδή μου το λες εσύ θα το κάνω. Αν ένα παιδί δείχνει την υπακοή του εις τους γονείς του, και βεβαίως οι γονείς υποτίθεται ότι είναι ευσεβείς άνθρωποι και σωστοί άνθρωποι, δεν θα υπακούσει τους γονείς του σε κάτι το στραβό, γιατί δυστυχώς έχουμε και τα στραβά. Εκεί θα ευχόμαστε ο Θεός να φωτίζει κατευθείαν τα παιδιά, να μην ακούσουν τους γονείς τον όταν τους πουν αντίθετα προς το θέλημα του Θεού. Ξέρετε ποια είναι η περίπτωση αυτή? Εκείνο που λέει ο Κύριος, οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέου και εστιμώ άξιος. Αν θέλετε να το τροποποιήσουμε λιγάκι, στο πνεύμα πάντα το ίδιο. Ο υπακούων τον πατέρα του και τη μητέρα του υπέρ εμέ, ού και εστιμώ άξιος. Αυτός που ακούει τη μάνα του και τον πατέρα του πιο πάνω από μένα, δεν μου είναι άξιος. Δηλαδή, ο Θεός, ο Χριστός λέγει, θα ζήσεις πνευματική ζωή. Οι γονείς σου σου λένε, δεν θα ζήσεις πνευματική ζωή. Αν τους ακούσεις, υπακοή θα κάνεις. Αλλά είναι κακή υπακοή. Και στο τέλος θα σου μείνει όχι μόνο άχρηστη αυτή η υπακοή, αλλά και βλαβερή. Ας το προσέξουμε. Ομιλώ για τους γονείς οι οποίοι είναι ευσεβείς άνθρωποι, σωστοί άνθρωποι. Τότε θα τους ακούσουμε. Διότι όταν τους ακούσουμε, τότε θα οριμάσουμε, θα δικαιώσουμε τους γονείς μας ότι αυτά που μας είπαν ήσαν καλά, και τότε θα έχουμε κερδίσει στη ζωή μας. Μετά είναι, τι να πω τώρα, πώς να το πω, είναι ο διδάσκαλος εν ευρία ενία. Διδάσκαλος λέγεται ο δάσκαλος του δημοτικού, ο καθηγητής του γυμνασίου και ο καθηγητής του πανεπιστημίου. Εν ευρία ενία, ο διδάσκαλος. Για αυτούς που ευχόμαστε στην Εκκλησία να αναπαύσει ο Θεός τους γονείς ημών και διδασκάλους. Ο Μέγας Αλέξανδρος έλεγε ότι το ζήν το οφείλω στον πατέρα μου και τη μάνα μου. Αλλά το ευζήν το οφείλω στο δάσκαλό μου τον Αριστοτέλη. Δηλαδή την ύπαρξη, τη ζωή την οφείλω στους γονείς μου. Αλλά το να ζω σωστά, αυτό το οφείλω εις τον δάσκαλό μου, ο οποίος με έμαθε γράμματα, με έμαθε να σκέπτομαι και ούτω καθεξής. Ώστε παιδιά, βλέπουμε ότι εδώ είναι και ο δάσκαλος εν ευρία ενία. Δεν ξέρω σήμερα τι μπορεί να πει κανείς. Γι' αυτό είπα, δυσκολεύουμε, πώς να τα πω. Σήμερα έχουμε ανατροπή των αξιών, έχουμε ανατροπή των αποστολών του ανθρώπου. Τι να πω, δεν ξέρω. Αν το παιδί ακούει στο δάσκαλο στο σχολείο και γυρίσει στο σπίτι και πει, έτσι μου είπε ο δάσκαλος, έτσι μας είπε ο καθηγητής, είμαστε από τον Πίθηκο, τι λες εσύ τώρα παραμύθια, λέει στη μάνα και στον πατέρα. Βρε παιδάκι μου, έτσι το είπε ο καθηγητής. Τώρα τι να πω εδώ. Εύχομαι, θα το πω άλλη μία φορά, άμεσα να φωτίζει ο Θεός την νεολαία μας, να μπορεί να αντιμετωπίζει κακούς γονείς και κακούς διδασκάλους. Εύχομαι, τι άλλο να πω. Πάντως όμως μετά τους γονείς είναι οι διδάσκαλοι, παρά τα αυτά. Είναι οι ιερείς, είναι οι πνευματικοί. Ξέρετε, από προσώπου Θεού μιλούν όλοι. Ο πνευματικός όταν θα σου πει κάτι θα στο πει εν ονόματι του Ευαγγελίου, εν ονόματι του Χριστού. Πρέπει να δείξει υπακοή. Αυτό που μου λέει ο πνευματικός το λέγει ο Θεός. Εγώ αντιδιαστέλω, όπως ακριβώς αντιδιαστέλει και ο Απόστολος Παύλος. Τι λέγει, τι λέμε? Όταν με ρωτήσεις κάτι που αναφέρεται στο ήθος, σου λέγω, αυτό λέγει ο Λόγος του Θεού. Δεν το λέγω εγώ, το λέγει ο Λόγος του Θεού. Αν με ρωτήσεις αν πρέπει να σπουδάσεις ιατρική ή νομική, αν πρέπει να γίνεις χειρουργός ή μαραγκός, τώρα θα σου πω εδώ μια δική μου γνώμη. Γιατί δεν λέγει το Ευαγγέλιο τι μπορείς να γίνεις? Έτσι αντιδιαστέλλουμε την γνώμη μας από τις επιταγές του Ευαγγελίου. Και τη γνώμη μου, αν θέλεις μην την ακούσεις, και μάλιστα το λέμε, κοίταξε άνθρωπος, με πέφτω έξω, αν θέλεις κάτι διαφορετικό κάτω. Αλλά τις εντολές του Θεού όταν θα σου τις πω, δεν είναι δικές μου, είναι του Θεού οι εντολές.
οφείλεις να τις ακούσεις. Η υπακοή είναι μεγάλο κεφάλαιο. Η υπακοή είναι ζωή, όπως σας εξήγησα. Γι' αυτό, παιδιά, ας μάθουμε να γίνουμε παιδιά υπακοής. Ο Απόστολος Παύλος το θέτει αυτό. Να μην γίνουμε, λέει, τέκνα οργής, αλλά τέκνα υπακοής. Ποια είναι τα παιδιά της οργής? Όταν απειθούν στο Θεό. Και ποια είναι τα παιδιά της υπακοής? Όταν συμμορφώνονται με το θέλημα του Θεού. Ξέρετε ότι 11 παρακοής οι πρωτόπλαστοι έχασαν τον Παράδεισο. Εμείς 11 υπακοής θα επιστρέψουμε εις την Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό, παιδιά, ας γίνουμε τέκνα υπακοής. Μικροί και μεγάλοι, πρέπει να υπακούουμε. Την αναφορά μας όλοι την έχουμε στο Θεό. Πρέπει να γίνουμε τέκνα υπακοής. Βέβαια, σε κάθε απάντηση ερωτήσεως δεν υπάρχει εξάντληση του θέματος, μην ξεχνάτε, γιατί δεν έπρεπε να μιλήσουμε για την υπακοή, θα έπρεπε να μιλάμε μία ώρα, χωρίς πάλι να εξαντλείτε. Απλώς μία απάντηση δίνουμε. Εδώ υπάρχουν δύο απορίες, στα ελάχιστα λεπτά που μας μένουν, που η μία ερήφθη σήμερα, η άλλη από την περασμένη φορά. Είναι όμως συναφής. Λέγει, τα κορίτσια πρέπει να παίρνουν μόρφωση πέραν της του γυμνασίου και του λυκείου, πολύ δε περισσότερο για επαγγελματική αποκατάσταση. Η άλλη λέγει, επιτρέπεται μία κοπέλα να διαλέξει για επάγγελμά της να γίνει καθηγήτρια γυμναστικής? Μερικές έχουν το «σας ευχαριστούμε» ή «σας ευχαριστώ». Μερικές απορίες δεν το έχουν το «ευχαριστώ». Καλόν είναι να υπάρχει το «ευχαριστώ» για να μαθαίνουμε στην αγωγή της ευγενίας. Λοιπόν, τι να απαντήσω εδώ? Προσέξτε με, προσέξτε με. Μία γυναίκα ασφαλώς μπορεί να πάρει μόρφωση, όχι γυμνασιακή, όχι την του λυκείου, αλλά και πανεπιστημιακή, ασφαλώς. Και αν θέλετε, ένας άνθρωπος μορφώνεται όχι στα χρόνια που κάθεται στα έδρανα, στα θρανία για να πάρει ένα πτυχίο. Μορφώνεται σε όλη του τη ζωή. Πάντα πρέπει να μελετά, πάντα να ενημερούνται και να διαβάζει, είτε άνδρας είτε γυναίκα. Λέγει ο Πλάτων, το λέγει, ξέρετε, και το βιβλίο των Παριμιών ή Σοφία Σολομώντος, δεν θυμούμαι ακριβώς, όταν οι σοφοί κυβερνούν τον κόσμο είναι μια ευλογία. Συνεπώς, όταν έχουμε δυστυχίες είναι γιατί δεν κυβερνούν σοφοί τον κόσμο. Γι' αυτό έλεγε ο Πλάτων, όπως ξέρετε, ότι οι αριστοκράτε κυβερνούν τον κόσμο. Προσέξτε, γιατί ο όρος ξέπεσε. Αριστοκράτης είναι εκείνος που είναι ο άριστος, ο κρατών, δηλαδή ο κυβερνών, αλλά ο άριστος. Σήμερα αριστοκράτης λέγεται αυτός που τρώει με το μαχαιροπύρουνο πολύ λεπτεπίλεπτα, δίνεται λεπτεπίλεπτα, λέγεται αριστοκράτης, δίνεται δεν ξέρω πώς. Δεν είναι αυτό ο αριστοκράτης κατά τον Πλάτωνα, αλλά είναι εκείνος ο οποίος είναι άριστος. Άριστος. Δηλαδή οι άριστοι πρέπει να κυβερνούν τον κόσμο. Και κατά την Αγία Γραφή οι σοφοί πρέπει να κυβερνούν τον κόσμο. Προσέξτε όμως. Στην Παλαιά Διαθήκη, ξέρετε, έχουμε και κυβερνήτες γυναίκες. Έχουμε και κριτάς γυναίκες. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό? Σοφές. Υπήρξαν σοφές γυναίκες εις τον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Βέβαια κατά Θεόν σοφές. Οπωσδήποτε. Ήξεραν όμως και κάποια γράμματα εκείνα της εποχής των. Ό,τι μπορούσαν να γνωρίζουν ασφαλώς. Η μόρφωση είναι ένα αγαθό, το οποίο μπορεί να έχει και ο άνδρας και η γυναίκα. Κανείς δεν μπορεί να στερήσει το δώρο, το αγαθό αυτό. Μάλιστα, όταν στην εποχή μας έχουμε την δυνατότητα οι πάντες να μορφωθούν. Τι θα θέλατε? Οι άνδρες να φτάνουν σε ύπατα επίπεδα γνώσεως και οι γυναίκες να μην ξέρουν να βάλουν την υπογραφή τους, και να παντρεύεται ένας άνδρας με πολύ μόρφωση μια γυναίκα που δεν έχει μόρφωση? Και πώς θα συνεννοηθούν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς θα πρέπει να γίνει? Η μόρφωση λοιπόν είναι ένα αγαθό. Το κακό δεν είναι εκεί. Αυτό είναι αγαθό. Άλλο τώρα τι κίνδυνοι υπάρχουν όταν μια κοπέλα βγαίνει έξω να μορφωθεί. Αυτό είναι άλλη παράγραφο. Εντελώς άλλη παράγραφος.
μπορούσε να υπάρχει η μόρφωση χωρίς να υπάρχουν οι κίνδυνοι, όπως παλιότερα είχαμε τα γυμνάσια οχημικτά και ακόμα πιο παλιότερα είχαμε και άλλα προστατευτικά στοιχεία για μια κοπέλα να μην πάθει μια ζημιά. Βέβαια αυτά δεν υπάρχουν σήμερα. Σας είπα όμως είναι άλλη παράγραφο. Τώρα, μπορεί μια κοπέλα να χρησιμοποιήσει τη μόρφωσή της για επαγγελματικούς σκοπούς? Κι άλλοτε σας έχω πει ότι μια κοπέλα βασικά δεν πρέπει να εργάζεται. Όπως θέλετε πάρτε το. Έξω από το σπίτι της δεν πρέπει να εργάζεται. Βέβαια διαμορφώσαμε τη ζωή μας κατά τέτοιων τρόπων που πάρα πολλές γυναίκες σήμερα έξω εργάζονται. Τι να πω, πάντως μια γυναίκα που εργάζεται έξω το πληρώνει πολύ ακριβά, διότι δεν αντικαθίσταται παρά ταύτα στο νοικοκυριό της, θα πρέπει να γυρίσει από τη δουλειά της την επαγγελματική για να τακτοποιήσει το σπίτι της και τα παιδιά της. Δεν είναι πρόσθετος κόπος και συνεπώς εις αυτών των πρόσθετων κόπων η γυναίκα δεν ταλαιπωρείται. Το λέγω από την άποψη ότι έχουμε ταλαιπωρία της γυναίκας. Και είναι δυστυχισμένη διότι ο άνδρας επιτέλους εργάζεται, αυτή η δουλειά του, πάει να βγάλει το ψωμί του. Η γυναίκα, γιατί? Είναι το κακό παραπέρα, δεν το εξετάζω αυτή τη στιγμή γιατί δεν το ζητάει η απορία. Σας λέγω μόνο ότι θα μπορούσε να εργαστεί μια γυναίκα, αλλά είναι για αυτήν κάτι που τη ζημιώνει οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Προσέξτε, δεν αποκλείεται να δουλέψει μια γυναίκα. Όχι. Θα πρέπει να είναι προσεκτική βέβαια στη ζωή της. Και αν μορφωθεί πολύ και χρησιμοποιεί τα γράμματά της για επαγγελματικούς σκοπούς, δεν χάλασε ο κόσμος. Όχι όμως επειδή μορφώθηκε σώνει και καλά πρέπει να δουλέψει. Έχω αντιμετωπίσει το εξής φαινόμενο. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι λέγουν επειδή το παιδί μας μορφώθηκε σώνει και καλά πρέπει να δουλέψει. Γιατί? Η μόρφωση δεν είναι αρκετή να έχουμε ανάδειξη του προσώπου? Η μόρφωση είναι αγαθό. Πρέπει σώνει και καλά να την μεταβάλω τη μόρφωση, να την μεταβάλω σε εκμετάλλευση βιοποριστική? Δεν το νομίζω. Δεν το νομίζω καθόλου το σημείο αυτό. Και η άλλη απορία που λέει αν μπορεί μια γυναίκα να κάνει το επάγγελμα της γυμναστρίας. Υπάρχουν επαγγέλματα που προσυδειάζουν, ταιριάζουν σε μια γυναίκα και επαγγέλματα που δεν ταιριάζουν. Αλλά θα σας έλεγα πάνω σε αυτό το εξής. Επειδή έχουμε στη γυμναστική κορίτσια, μπορεί μια γυναίκα να γίνει γυμνάστρια. Αν είχαμε αγόρια, βεβαίως δεν μπορούσε.